Θα ήθελα όμως να κάνω μια ερώτηση που θέσω εγώ. Έτσι, μια γενική ερώτηση, ας το μακάρι. Θέλω να μας συγκρατήσει με αυτό σου. Πώς βλέπει ο ίδιος την προοπτική αυτή πλέον, γιατί όπως είδατε, ο κράτος δεν θα είναι τέτοιες πιέσεις και από την Αμερική και από την Ευρώπη και από, άλλα, έτσι, από άλλες ομόδοξες χώρες και πραγματικά πιέσεις οι οποίες δείχνουν την αγάπη προς την Εκκλησία, την αγάπη προς τον πρόσωπο, όπως είπε και ο κύριος ο Άγιος Πρόεδρος της Εκκλησίας και ο κύριος Τρίτος, είναι μια πολύ και πολύ ισχυρή προσωπικότητα ο Μακαριότατος, παρότι είναι νεαρός της ηλικίας, διότι έτυχε να γνωρίσει πολλά πράγματα και πρόσωπα και καταστάσεις, να μας πει πώς βλέπει την προοπτική αυτή, διότι υπάρχει προοπτική και πολύ μεγάλη από ό,τι φαίνεται, και υπάρχει επίδραση, υπάρχει έτσι, δίνει ρίσματα προς τον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο και εν γέννη. Και αυτό φαίνεται από αυτά που πανέφερε από τις αντιδράσεις που υπήρχαν, πώς βλέπει την προοπτική της Εκκλησίας, της δικής του Εκκλησίας πλέον και του ποινίου του μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Ευχαριστούμε για την ερώτηση, είναι καλή ερώτηση. Και βέβαια, αν δεν έχει κάτι μέλλον, γιατί το κάναμε, γιατί κάναμε τόσες θυσίες και αγώνες, αν δεν έχει κάτι μέλλον. Βέβαια, την υπόθεση της ενότητας της Εκκλησίας είναι η υπόθεση του Θεού πρώτα. Ότι εμείς πιστεύουμε ότι ένας είναι ο Θεός και μία είναι η Εκκλησία, ο σώμα του Θεού. Δηλαδή, ο πρώτος που ενδιαφέρεται για την ενότητα είναι ο Θεός. Να μην είμαστε εμείς παραπλανημένοι και να νομίζουμε ότι κάτι εμείς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από αυτά ως άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε. Ο Θεός είναι αυτός που εξασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Και αυτός πιστεύω ότι τα βάλει το χέρι όπως και το έχει βάλει μέχρι τώρα. Καθημερινά εμείς βιώμαστε και νιώθουμε αυτή την παρουσία του Θεού. Αν δεν έχουμε υποστήριξη από το Θεό για αυτό που το κάνουμε, να σας πω, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δεχτεί αυτό και να το ζει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά αυτή την παρουσία του Θεού καθημερινή που τη βλέπουμε, που τη νιώθουμε, αυτή μας δίνει το ζήλο, αυτή είναι ζήνη, έτσι να το πω, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτό το έργο. Και είναι μικρό. Το ξέρουμε αυτό ότι εμείς προσφέραμε μόνο λίγα. Αλλά ο Θεός θα το κάνει το μεγαλύτερο. Και η προοπτική μας δηλαδή είναι ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που είναι τη βούλησή Του. Εμείς μόνο πρέπει να δεχτούμε αυτή τη βούλησή Του. Να πράξουμε στη ζωή αυτή τη βούλησή Του. Βέβαια, όπως ξέρουμε και τελευταίες μέρες μιλούνται πολλά για αυτά, αυτό το θέμα δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό, έχει επιδράσεις πολιτικές. Φοβάμαι να το πω, αλλά μπορώ να το πω ότι έγινε περισσότερο πολιτικό από το εκκλησιαστικό. Αλλά νομίζω, με την ταπεινή μου γνώμη, ότι πρέπει και από εδώ στην Ελλάδα και από παντού αυτοί που έχουν καλοσύνη, δηλαδή να βοηθήσουν, να προσπαθήσουμε από μέσα να αλλάξουμε την κατάσταση. Δεν γίνονται αλλάξεις από έξω. Είναι δύσκολα σε αυτή την ατμόσφαιρα δημοκρατική που ζούμε τώρα στον κόσμο να πιστεύουμε ότι με μεγάλες πιέσεις θα κάνουμε κάτι. Αλλά από μέσα που αρχίζει κάτι, γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να το εξηγήσω με αυτόν τον τρόπο, ότι αν, να πούμε, η Ελλάδα άρχισε πριν από μερικά χρόνια από μέσα να αλλάξει, μερικά χρόνια, το λέω και μερικές δεκαετίες, από μέσα να αλλάξει την κατάσταση στην χώρα μας, θα ήταν άλλη κατάσταση τώρα. Δηλαδή, στην χώρα μας δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο ελληνικής γλώσσας. Είναι δύσκολα για την Ελλάδα να οργανώσει, να συντηρεί ένα
τέτοιο σχολείο. Αλλά αυτό δεν είναι πύρινα, ότι δεν θα είναι μόνο ένα σχολείο. Αν το άρχισε πριν από μερικά χρόνια, τώρα θα είχαν και σε κάθε πόλη θα υπήρχε ένα τέτοιο σχολείο. Και θα έμαθαν οι άνθρωποι μέσα άλλη ιστορία. Όχι μόνο αυτοί που τα έχουν μάθει στα σχολεία τους, που είναι και πλαστογραφοί. Δηλαδή, αυτοί ήταν, τα είχαν άλλη προσπάθεια, αλλά με τη γνώμη μου τα πέτυχε περισσότερα από αυτό που τώρα το κάνουμε. Με αυτό το, δηλαδή, με καλό τέλος θέλω να βλέπω τα πράγματα, επειδή όπως ξέρουμε και όπως είναι η πίστη μας, εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος θα είναι όλα καλά, ότι στην Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχει η ενότητα της Εκκλησίας. Και από εκεί έχουμε, παίρνουμε προώθηση και προς εκεί πάμε. Ερωτήσεις να ακούσω από κάτω, ποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι. Ορίστε. Μερικές πατριώτες, θέλαμε να μας ενημερώσετε για την πνευματική κατάσταση του λαού των Σκοπίων αυτή τη στιγμή. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι βρίσκονται σε μια σχηματική εκκλησία και υπάρχει και ένας επίσκοπος μιας κανονικής εκκλησίας μέσα στα Σκόπια που πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν. Ή εμένουν κάτω κράτος της τρομοκρατίας της κυβέρνησης των Σκοπίων στη σχηματική εκκλησία. Ευχαριστώ. Πνευματική κατάσταση όχι μόνο στα Σκόπια και σε όλες προηγουμένες κομμουνιστικές χώρες ήταν, να το πω έτσι, χάλια μετά την πέση του κομμουνισμού. Δηλαδή δεν υπήρχε πνευματική ζωή, αναπτυγμένη λέω. Μερικοί, δόξα τω Θεώ, υπήρχαν πνευματικοί άνθρωποι, αλλά δεν υπήρχε αναπτυγμένη πνευματική ζωή. Και στις άλλες χώρες, όπως στην Σερβία που έγινε, μετά την πέση του κομμουνισμού, άρχισε πνευματική ζωή να βιώνεται ήδη, να, άλλη κατάσταση να γίνεται, παρατηρητή. Στη χώρα μας, λόγω του σχίσματος, δεν μπόρεσε έτσι. Και μέχρι σήμερα είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, επειδή αν το πούμε ότι και στις άλλες κομμουνιστικές χώρες μόνο 1% από τους ανθρώπους ζουν πνευματικά, τότε στη χώρα μας μπορούμε να πούμε ούτε 1% δεν υπάρχει. Αλλά αυτοί που ζουν πνευματικά, άστο και είναι 1% από τον πληθυσμό, από τους Ορθοδόξους που λέγονται ότι είναι Ορθοδόξους, είναι με το πλευρό μας. Δηλαδή αυτοί που εκκλησιάζονται τακτικά, που πάνε στην εκκλησία Κυριακή, Ορθές και που ξέρουν την πίστη, αυτοί 100% είναι μαζί μας. Οι άλλοι που πάνε στην εκκλησία μία ή δύο φορές του χρόνου για το Πάσχα ή για το Χριστούγεννα, είναι στο πλευρό του σχισμού, ναι, επειδή αυτοί θεωρούν την εκκλησία ως πολιτική οργάνωση που συντηρεί το έθνος και κάποια εθνικά θέματα. Για αυτό, αν μπορώ έτσι να το πω ουσιαστικά, να το πω, αυτοί που εκκλησιάζονται 100% είναι μαζί μας, αλλά είναι λίγοι, δεν πρέπει να το πούμε ότι είναι πολλοί αυτοί. Στους άλλους δύσκολα έχουμε προσέγγιση, επειδή 5 χρόνια εγώ είχα απαγόρευση να βγω στα μέσα της ενημερώσεως. Μετά 5 χρόνια, τώρα πριν από 1 μήνα περίπου, πρώτη φορά με κάλεσαν στην τηλεοράσεις μια εκπομπή να μπορώ να μιλήσω για αυτά τα θέματα που έγιναν. Μπορείτε να καταλάβετε 5 χρόνια σιωπή για το θέμα. Κάθε μέρα σχεδόν μιλάνε για μας, αλλά
ούτε μία φορά δεν μας δίνουν ευκαιρία εμείς να μιλήσουμε αυθεντικά. Μιλάνε για μας με κατηγορίες, ως προδότες μας καλέσουν και τέτοια πράγματα, αλλά δεν μας δίνουν ευκαιρία εμείς να απαντήσουμε. Πρώτη φορά μετά 5 χρόνια ήταν αυτό πριν από 1 μήνα. Έτσι μόνο να έχετε το πνεύμα, να ξέρετε πώς είναι η κατάσταση.